θέλω να συζητάς μαζί της. Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη η ζωή από εδώ και πέρα. Και πώς περνούσαμε, θέλω να συζητάς μαζί της. Χειρότερη. Πρωταγωνίστρια χθες στο πάρτι του Ομίλου Σταρ, το οποίο θα συζητείτε για πάρα πολύ καιρό, ήταν η Ελένη Χατζίδου. Σήμερα είναι ζωντανά κοντά μας στα στούντια του Star FM. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μάθω τι γεύση σου άφησε όλο αυτό το οποίο βίωσες χθες στο πάρτι του Ομίλου Σταρ. Καταρχήν, ελπίζω να περάσετε καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Χιλιάδες έρχονται τα μηνύματα, τα οποία λένε ότι πραγματικά είχαν ανάγκη να περάσουν τόσο καλά. Και ξέρεις, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή αυτή. Να, σε ευχαριστώ. Εγώ πέρασα ωραία. Κάθε φορά, σε κάθε live, κάθε εμφάνιση, προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, γιατί το μόνο που με νοιάζει είναι να διασκεδάσει ο κόσμος. Έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου έτσι όπως το είδες, που είναι πολύ χορευτικό. Δηλαδή, έχω βάλει τα τραγούδια της εποχής που ακούγονται πολύ. Τσίστε τέλεια, ρούμπες, δηλαδή, μου αρέσει το λαϊκό. Τέλος πάντων, πρόγραμμα και θέλω αυτό να περάσει ο κόσμος καλά. Οπότε έδωσε το καλύτερο μου αυτό. Είδα ότι διασκεδάσαν από κάτω έτσι και που μίλησα με μερικά άτομα, μου είπαν αυτό. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία. Βασικά ήταν και το μαγαζί γεμάτο. Πολύ σημαντικό, γιατί ήταν και καθημερινή χτες. Και έτσι που συζήτησα με κάποιους δραμηνούς φίλους, μου είπαν ότι είστε λίγο περίεργα εδώ στην πόλη με την κρίση. Γενικά, βέβαια, όπως όλος ο κόσμος. Αλλά. Δηλαδή, ακόμα πιο σημαντικό να γεμίσει ένα μαγαζί σε τόσο δύσκολη εποχή. Αλλά το καλό τελικά αναγνωρίζεται. Και ο κόσμος το αγκαλιάζει και ο κόσμος το επιβραβεύει. Χαίρομαι πολύ και είδα ότι ξέρουν το τραγούδι, το τραγουδούσαν όλοι. Με στηρίζετε κι εσείς βέβαια, μου λένε ότι το παίζετε συνέχεια, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που μας ανεβάζει όλους. Αυτό είναι που μας ανεβάζει, αυτό που μας κατεβάζει. Αν ο κόσμος δεν θέλει, με το ζόρι δεν γίνεται. Αν θέλει και του αρέσει κάτι, δηλαδή εγώ ένα κομμάτι έχω, με αυτό βγήκα. Έχει 3-4 μήνες που βγήκα και έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή είναι φοβερό. Επιτυχία μεγάλη το χειρότερο. Είσαι στην Spice εδώ και 2 μήνες. Ναι. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας, λες, για το χειρότερα? Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει τον κόσμο να ταυτίζεται με αυτό? Νομίζω επειδή είμαστε θυμωμένοι όλοι αυτή την εποχή από διάφορα, όχι μόνο. Δεν αφορά μόνο στις σχέσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάω ένα παραπάνω αν κάποιος έχει χωρίσει και τον έχει προδώσει ο πρώην σύντροφος κτλ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια αγανάκτηση γενικά προς πολιτικούς, προς τους εργοδότες μας, δεν ξέρω εγώ τι, προς το γείτονα, που, για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ο κόσμος βγάζει την τζατίλα του και το θυμό του με αυτό το κομμάτι. Κάπως έτσι. Εντάξει, είναι και ο ρυθμός έτσι λίγο. Που έτσι συνάβει, ναι. Χορεύεις, κουνιέσαι, τα δίνεις και στο ρεφρέν όλα, οπότε. Όπως διαπιστώσαμε και χθες επί σκηνής, βγάζεις θυμό και αγανάκτηση με το τραγούδι αυτό, δηλαδή το ζεις και εσύ. Θέλεις να τα κάνεις ένα πράγμα λαμπόγιαλο. Είναι ότι το καλό της υπόθεσης και αυτό που λες, χαίρομαι που φαίνεται κιόλας, είναι ότι αυτό που τραγουδάω το έχω περάσει. Δηλαδή, επειδή το κομμάτι γράφτηκε με κατά παραγγελία από τον Παντελίδη, γιατί το κομμάτι είναι του Παντελίδη, έγραψε αληθινή ιστορία, δηλαδή δεν φαντάστηκε κάτι. Οπότε υπάρχει κάτι που έχω στο μυαλό μου όταν το τραγουδάω, βέβαια έχει περάσει. Ξέρεις, δεν έχω την ίδια αγανάκτηση που είχα την επόμενη μέρα ή τον επόμενο μήνα από το χωρισμό. Αλλά το ζω πολύ. Στο τρέιλερ, αν άκουσες, χρησιμοποιήσαμε το εκρηκτική και πραγματικά είσαι έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι νιώθεις το εξωτερικεύεις, δεν είσαι άνθρωπος που το αφήνεις μέσα σου να το πνίξεις. Όχι, αν και μερικές φορές είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό, έτσι. Δηλαδή. Μα όχι, εγώ νομίζω τα αληθινά πράγματα ο κόσμος ίσα ίσα που τα αποδέχεται και ότι με αυτά ταυτίζεται περισσότερο και γι' αυτό αγαπάει περισσότερο έναν καλλιτέχνη. Στη σκηνή νομίζω ναι, ότι είναι καλό και γενικά στην επικοινωνία με τον κόσμο. Απλά νομίζω ότι παρά είμαι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να κρύψω πράγματα, που αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά θέλει να.
να μην τα λες και όλα στη μούρη του αλουνού, και εγώ είμαι κάπως έτσι, μπορεί να παραξηγηθώ κιόλας. Mm-hmm. Αλλά ναι, στην επικοινωνία η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει ψεύτικα χαμόγελα ο κόσμος. Αν και να σου πω την αλήθεια και να πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά θέλω να είμαι εντάξει. Έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χθες είχα μεγάλο πρόβλημα με τη μέση μου και προσπάθησα πολύ να μην φανεί φυσικά, γιατί ο κόσμος από κάτω που έχει πληρώσει να πιει ένα ποτό για να με δει δεν φταίει σε τίποτα αν εγώ έχω τον πόνο με οτιδήποτε. Ήθελα να μην φανεί και να είμαι με το χαμόγελο και να χτυπηθώ όσο μπορώ, γιατί δεν μπορώ με τίποτα να είμαι στατική. Θέλω να κουνιάμαι συνέχεια. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, με έχει φτάσει και οπότε, ναι, σε αυτό λίγο προσπάθησα, αλλά πάλι ήθελα να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου. Mm-hmm. Άρα έχει στοιχεία του χαρακτήρα σου αυτό το τραγούδι. Ναι, βέβαια δεν είναι. Βγάζει... Δηλαδή στα προσωπικά σου είσαι έτσι, καταργέσαι. Βγάζει κακία μεγάλη και δεν είμαι κακιά, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις νεύρα, τα λες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στα νεύρα σου, εντάξει, λες πολλά πράγματα που δεν τα εννοείς. Τώρα δεν θέλω ούτε κάποιος να μην περνάει καλά, ούτε να... Εντάξει, σου λέω, όταν είναι το άλλο που έχεις ερωτευτεί και έχεις καψουρευτεί και ήσουν μέχρι χτες, την επόμενη μέρα βρίσκει μια άλλη και τους βλέπεις χεράκι χεράκι να περπατάνε στον δρόμο, θα πεις άχτι ωραίο ζευγάρι, ελπίζω να περνάτε καλά. Θες να του δώσεις και καμία. Έτσι ακριβώς. Ο Παντελής Παντελίδης είναι εμπνευστής του τραγουδιού. Mm-hmm. Πώς έγινε η γνωριμία σας, θέλω να μάθω, και πώς προέκυψε το τραγούδι. Μου είπες ότι του διηγήθηκες κάποια ιστορία σου και έτσι το έγραψε. Είχε και αυτός ιστορίες τέτοιες. Παρόμοιες. Ναι, ναι. Οπότε δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Γενικά, βέβαια, ο Παντελής εμπνέεται από φίλους του κτλ. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για φίλους του, από χωρισμούς. Έχει γράψει, ξέρω, για ένα φίλο του που έχει σκοτωθεί με μηχανή. Γενικά, του δίνουν έμπνευση όλα αυτά. Αλλά δεν του ήταν και δύσκολο, γιατί μου λέει το έχω κατευθείαν. Ό,τι μου λέει, τα έχω ζήσει, ξέρω εγώ ότι θα γράψω. Αφού όταν μου το φέρει το κομμάτι, λέω, βρε Παντελή. Εσύ δηλαδή του ζήτησες να σου γράψει τραγούδι? Ναι, θα σου πω την ιστορία από την αρχή. Mm-hmm, ναι. Η φίλη μου η Μαρία Ιωαννίδου, λοιπόν, που σου έλεγα πριν, η γνωστή, η Κιλκής, ναι, η τραγουδίστρια, με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, Ελενάκη, μπορείς να πας σε ένα live με ένα παλικάρι, γιατί μου είπαν, αλλά εγώ δουλεύω, δεν μπορώ. Έχεις χρόνο? Πριν κάνει την επιτυχία ο Παντελής Παντελίδης. Ναι, δεν είναι. Ο Παντελής είχε το κοινό του, αλλά δεν το ξέραμε. Ναι, ναι. Εμείς, ούτε εγώ τον ήξερα, δεν τον είχα δει ποτέ. Και λέω, εντάξει, ήταν μια μέρα πριν, δηλαδή δεν είχαμε καιρό για πρόβες κτλ. Και της λέω, ναι, εντάξει, okay, θα πάω. Και ήμουνα στη φάση να πάω, να μην πάω. Δηλαδή, μπορεί και να μην είχα πάει κιόλα. Με φώτισε ο Θεός που λέμε. Ναι. Γιατί από αυτή τη συνεργασία προκύψανε και όλα τα υπόλοιπα. Πήγα, γνώρισα το Παντελή. Έπαθα ένα σοκ με αυτό που έγινε εκείνη το βράδυ. Γιατί τραγουδούσε ένα μαγαζί τα τραγούδια του που δεν τα ήξερα εγώ. Mm. Και έλεγα τώρα αυτό ποιο τραγούδι, ποιο το λέει και πώ το ξέρουν όλοι. Είναι ναι. Δικό το, OK. Πώ το ξέρουν και το τραγουδάνε όλοι. Και μετά μιλήσαμε και του λέω, αφού δεν έχει βγάλει τι, πώ έγινε αυτό. Και μου λέει, μπε στο YouTube και δε. Και τα βλέπω εκεί με μια κιθάρα, ένα τραγουδάκι, να είναι όλα ένα και ένα. Και όσο περνούσε ο καιρό, γιατί με την πρώτη δεν έδωσα την προσοχή σε όλα τα κομμάτια. Όπω περνούσε ο καιρό, έγραφε και άλλα. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα είχε γράψει άλλα δύο τα παρουσίαση στον κόσμο. Mm-hmm. Και άλλα και άλλα. Και λέω, εντάξει, το παιδί είναι αστέρι. Δηλαδή. Ήτανε όλα, τα έκανε εικόνες. Νομίζω ότι όλα τα κομμάτια του Παντελή τα κάνει εικόνα στο μυαλό σου. Είναι ξεχωριστά, έχει ένα γράψιμο περίεργο που μπορεί, αν τα πήγαινε σαν στίχους σε κάποιον συνθέτη να του βάλει μουσική, να του έλεγε: δεν είναι σωστό αυτό που έχεις γράψει. Είναι λίγο περίεργη στίχη, πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει ομοιοκαταληξία ή κάτι. Είναι καινούργια σχολή. Νομίζω ότι ο Παντελής ξεκίνησε μια καινούργια σχολή δική του και δεν είπε πολύ. Νομίζω όντως. Ότι θα το δούμε και στο μέλλον αυτό. Έχει δική του γραμμή, σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι. Και επειδή είδα ότι γράφει πάρα πολύ καλά και λέω είναι μεγάλο ταλέντο, και εγώ ήμουν γενικά σε φάση που ψαχνόμουν και μου δίνανε διάφορα τραγούδια κατά καιρούς, αλλά δεν μου κάνανε αυτό το κλικ μέσα μου για να πω ότι θα βγάλω κάτι έτσι για να βγάλω να πω ότι έχω ένα κομμάτι. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Έλεγα ή θα βρω αυτό που με εκφράζει και που νομίζω ότι με ταιριάζει πολύ και νιώθω ότι θα έχει απήχηση, ή δεν θα βγάλω καθόλου. Και λέω, γράψε μου. Δεν μπορώ να μου είχε γράψει κάτι που να μην μου άρεσε κιόλας. Και σε μια εβδομάδα μου το είχε έτοιμο και μετά που το ακούω. Το άκουσες με κιθάρα ή το σου έδωσε μόνο το στίχο? Όχι, μου λέει, το βάλα στο YouTube. Μου λέει αυτό το κομμάτι που θέλω να πεις, τέλος πάντων που σου δίνω. Λέω στο YouTube, μου λέει, ναι, σε πειράζει να το κατεβάσω, σε πειράζει άμα το ακούσει κόσμος.
Του λέω όχι, ίσα ίσα. Από σένα θα το γνωρίσει και πιο γρήγορα. Γιατί το λογικό ήταν. Είχε δηλαδή στο κανάλι του εγγεγραμμένα πόσα μέλη και τον παρακολουθούσαν τι ετοίμαζε. Και λέω όχι κανένα πρόβλημα. Και με το που μπαίνω και το ακούω, λέω εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι αυτό ακριβώς που ήθελα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σχετικά καινούριο τραγούδι, πρόσφατο. Σου έχει γράψει κι άλλα? Όχι, δεν μου έχει γράψει άλλα. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή μετά έγινε όλο αυτό που πήγε στη Μήνος και ξεκίνησε τη συνεργασία του τέλος πάντων για να πάει στο μαγαζί και όλα αυτά, δεσμεύτηκε και από την εταιρεία. Ναι. Δηλαδή είναι δεσμευμένος και συνθετικά και στοιχουργικά. Οπότε δεν μπορεί να δώσει άλλα κομμάτια. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή που πρόλαβα και το πήρα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα να πάρει κάποιο κομμάτι του Παντελή. Mm-hmm. Μια και βρίσκεσαι στη Spicy, πώς νιώθεις γι' αυτό? Και στη Spicy είναι και ο Φίβος, τώρα που το σκέφτομαι. Λες να σου γράψει ο Φίβος? Ο Φίβος είναι αυτός που τη δημιούργησε, τέλος πάντων, τη Spicy. Ναι. Που έφυγε από τη Heaven, δηλαδή πήγε για κάνει τη δική του τη ζωγραφική. Αυτός είναι που δεν έχει γράψει όλους τους καλλιτέχνες που έχει η εταιρεία για τραγούδια. Ναι. Απλά είναι σίγουρο ότι κάνει τις παραγωγές. Οποιοδήποτε και αν είναι ο στιχουργός ή ο συνθέτης, ο δημιουργός. Θα σου πω πάλι μια ιστορία. Πριν υπογράψω στη Spicy, μια εβδομάδα πριν, ήμουνα στα 20 χρόνια του Φίβου, σε συναυλία που έγινε στο ΑΚΑ. Και άκουξε, έβλεπα τους καλλιτέχνες που βγαίνανε στη σκηνή. Βασικά, είχα πάει και στις πρόβες και έβλεπα όλη αυτή την προετοιμασία. Φώτα, ρούχα, πρόβες, κόσμος, χορευτές, αυτά. Και έλεγα, wow, τι ωραία που είναι. Έβλεπα τα άτομα της Spicy που τρέχανε πέρα, δόθε, προσέχανε τους καλλιτέχνες τους, τι χρειάζονται και αυτά. Και έλεγα, τι μαγικό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ποτέ να το ζήσω κι εγώ? Μετά από 3-4 μέρες πήγαμε με τον Θάνο τον Πετρέλη στην Αφρική για περιοδία, έτσι, κάποιες μέρες, και είχε έρθει ένας τέλεχος, τέλος πάντων, της Spicy. Δεν είχες ακόμη το τραγούδι, έτσι? Το χειρότερο εγώ το φτιάχνα. Ήμουνα στη φάση που τον ορχήστρωνα. Δεν το είχα ανεβάσει ακόμα, δεν υπήρχε. Ναι, νομίζω. Όχι, το είχα ανεβάσει. Το είχα ανεβάσει κιόλας. Νομίζω τέλη Σεπτεμβρίου το είχες ανεβάσει. Το είχα τελειώσει, το είχα ενορχιστρώσει, το είχα ανεβάσει. Και μάλιστα, σου λέω, στη συναυλή του Θάνου, όταν πήγαμε μαζί, το παλικάρι που είχε έρθει από την εταιρεία το είχε ακούσει το κομμάτι. Και με βλέπει στη σκηνή και στην πρόβα μου και μου λέει να σε ρωτήσω, μου λέει, το κομμάτι αυτό, μου λέει, δικό σου, το γράψε ο Παντελής και τα λοιπά. Λέω, μας αρέσει πάρα πολύ.